Κοντά μας σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Καραχρήστο Χρήστο, πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Πάπα Νικολάου. Κύριε Καραχρήστο, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Περιγράψτε μας τη κατάσταση, τι γίνεται εκεί πάνω, πώς πηγαίνει γενικότερα το πράγμα. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο. Απλά σαν εκπομπή θέλουμε και εμείς να ξέρουμε από τα μέσα το τι συμβαίνει. Δεν μας φτάνουν οι ανακοινώσεις, αν θέλετε. Θέλουμε να μας πείτε κι εσείς που είστε στην πρώτη γραμμή, τι αντιμετωπίζετε καθημερινώς. Κοιτάξτε, η κατάσταση που βιώνουν στα νοσοκομεία γίνεται χειρότερη. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα γίνεται χειρότερη μέρα με τη μέρα. Όχι την εφημερία, αλλά μέρα με τη μέρα, κάθε νοσοκομείο. Βλέπουμε να γίνεται όλο και πιο δύσκολη η κατάσταση. Βλέπουμε όλο και πιο περισσότερους ασθενείς να χρειάζονται νοσηλεία. Βλέπουμε περισσότερα κρούσματα να βγαίνουν θετικά. Βλέπουμε το ένα μετά το άλλο κρεβάτι των μονάδων εντατικής θεραπείας να είναι κατηλημμένα. Βλέπουμε ότι το σύστημα φτάνει στα όρια του. Αν δεν έχει φτάσει ήδη στη Βόρεια Ελλάδα, θα φτάσει πάρα πολύ σύντομα. Και φαίνεται αυτό και από τις βεβαιασμένες ενέργειες που γίνονται από πλευράς κυβέρνησης, που αυτή τη στιγμή, που τόσο καιρό δεν γινόταν τίποτα, βλέπουμε να μας λέει ότι θα δημιουργηθούν κρεβάτια μονάδας εντατικής θεραπείας, ότι θα δημιουργηθούν απλές κλίνες για ασθενείς, την ώρα που δεν μιλάει καθόλου για προσλήψεις, δεν μιλάει καθόλου για πού θα βρει όλα αυτά τα υλικά και πότε θα γίνουν όλα αυτά που δεν γίνανε όλο αυτό το διάστημα. Να ρωτήσουμε κάτι. Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υγείας ότι θα ενισχύονταν το σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα με 50 κλίνες ΜΕΘ. Έγινε αυτό? Κάθε μέρα ο Υπουργός που βγαίνει αυγαταίνει τις κλίνες ΜΕΘ και στην Βόρεια Ελλάδα. Πραγματικά αυτό μέσα στα νοσοκομεία μας δεν υπάρχει, δεν είναι ορατό. Εκτός αν εννοούν τις βεβαιασμένες ενέργειες της τελευταίας στιγμής της δημιουργίας άλλων μονάδων, εξειδικευμένων μονάδων όπως καρδιοχειρουργικής, μονάδες αναμνηστικών λοιμόξεων, αγκιοχειρουργικών ή των χειρουργείων, που θα τα μετατρέψουν σε μονάδες COVID. Γιατί και το προηγούμενο διάστημα οι μονάδες COVID που εμφανίζονταν στα χαρτιά ήταν οι μονάδες γενικές ΜΕΘ, οι οποίες νόσηλευαν ασθενείς που δεν είχαν κορονοϊό, οι οποίες μετατράπηκαν σε COVID. Καμία ουσιαστικά μονάδα εντατικής θεραπείας δεν δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα και φαίνεται από το ότι καμία ουσιαστικά πρόσληψη προσωπικού δεν έγινε. Γιατί να σας πω ότι το να υπάρχει ένα κρεβάτι, ένα μόνιτορ και ένας αναμνηστήρας δεν το κάνει αυτό το κρεβάτι μονάδα εντατικής θεραπείας. Αν δεν υπάρχει το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό να παρακολουθεί τα μόνιτορ, αν δεν υπάρχει το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό να μπορεί να ρυθμίσει τους αναμνηστήρες και την πορεία των ασθενών, είναι ένα δώρο άδωρο πραγματικά. Μας περιγράψατε προηγουμένως ότι φρακάρουν οι ΜΕΘ. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, μπορείτε να μας πείτε κάποια νούμερα ενδεικτικά για το τι αντιμετωπίζετε στην εφημερία σας? Η μία μετά την άλλη, οι μονάδες που μετατρέπονταν σε μονάδες COVID. Φτάνω στο 100% χαρακτηριστικά. Η τελευταία μετατροπή μονάδα εντατική θεραπεία που ήταν στο Παπα-Νικολάου, που ήταν οι 12 κλίνες, που είχαν μείνει πραγματικά από τις τελευταίες κλίνες μη COVID σε όλη τη Θεσσαλονίκη, μετατράπηκε σε COVID και γέμισε σε 14 ώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι διασωληνώθηκαν και χρειάστηκαν νοσηλεία τουλάχιστον 12 περιστατικά μέσα σε 14 ώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Αυτό το βιώνουμε καθημερινά την τελευταία εβδομάδα και φαίνεται, σύμφωνα με τα μόλις ενδείξεις, ότι θα γίνει ακόμα χειρότερο. Αυτή τη στιγμή, προφανώς, ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη δεν έχει σταματήσει να αρρωσταίνει από άλλες αιτίες. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει δημιουργήσει όλη αυτή η κατάσταση. Ακριβώς επειδή το σύστημα υγείας είναι ανοχήρωτο, γιατί είναι ανοχήρωτο και πριν την πανδημία, με 30.000 κενά σε υγειονομικό προσωπικό και ελλείψεις, 6.500 σε γιατρούς. Οπότε, εξαντικειμένου δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες προηγούμενα της συνήθους νοσηρότητας, πόσο μάλλον τώρα με την πανδημία. Οπότε, σε αυτές τις συνθήκες προχωράνε συνέχεια καθημερινά σε κλείσιμο και αναστολή λειτουργίας τμήματων, ολόκληρων τμήματων, αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων που γίνονται μόνο τα έκτακτα, αναστολή των εξωτερικών ιατρείων. Οπότε ουσιαστικά τα νοσοκομεία μετατρέπονται συνεχώς και αποδεδειγμένα σε νοσοκομεία μίας νόσου που λένε δεν μπορεί να το λέγαμε τόσο καιρό και μας λέγανε και τρελούς. Τώρα στην έφτατη στιγμή το παραδέχονται όλοι. Τώρα όμως φαίνεται να είναι αργά. Και φυσικά
το ότι αυτή τη στιγμή η μοναδική δυνατότητα για να μπορεί να έχει κάποιος την υγειά του, αν δεν έχει COVID, είναι αν έχει βαθιά το χέρι στην τσέπη ή πραγματικά αν φτάνει στο σημείο να πεθαίνει και να χρειάζεται, σε εισαγωγικά φυσικά, να χρειάζεται τέλος πάντων νοσηλεία σε μια κλίνη για μη COVID. Αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι σας έχει συνεπάρει και λίγο η κατάσταση, γιατί είστε στις επάλξεις και νιώθουμε και μια ένταση στη φωνή σας γενικότερα από αυτά που ζείτε. Θέλω να μας πείτε με το χέρι στην καρδιά, αν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση, ποια είναι τα βήματα αυτά που θα μπορούσαν να την κάνουν αναστρέψιμη. Καταρχήν, συγχωρέστε με για αυτό το νοτοδραματικό και αυτά. Πραγματικά είναι επειδή το βιώνουμε όλο αυτό και έχουμε φτάσει και εμείς στα όρια μας και της κόπωσης και της εξάντλησης. Και πραγματικά μας δημιουργεί ένα τέτοιο αίσθημα που ενώ θέλουμε να προσφέρουμε και προσπαθούμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, δεν έχουμε όλα τα αναγκαία εχέγγυα. Και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, η κατάσταση, ναι, μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο μόνο αν προχωρήσουμε στα μέτρα που ζητάει εδώ και καιρό και η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, που είναι άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συναδέλφων, των επικουρικών και των συμβασιούχων που έχουν προσφέρει όλο αυτό το διάστημα και φυσικά στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, που μπορεί με το εξειδικευμένο προσωπικό και με τα υλικά του να προσφέρει στην περίθαλψη και τους συνήθους νοσηρότητας και των ασθενών με COVID. Πρέπει να γίνουν αυτά τα μέτρα. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα υπάρχουν και μέτρα που, και συγκεκριμένα παραδείγματος χάρη, το να ανοίξουν νοσοκομεία τα οποία είχαν κλείσει όλο το προηγούμενο διάστημα, και είναι συγκεκριμένα το Παναγία, των Λιμωδών, που και χώρους έχουν και πρέπει να τηλεχωθούν τώρα να μπορούν να παρέχουν αυτό που χρειάζεται σήμερα για να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο. Αυτά τα δύο νοσοκομεία είναι κλειστά, έτσι, έχουν κλείσει επί προηγούμενων κυβερνήσεων. Ναι, σωστά. Κλείσανε επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟ και μείνανε, συνέχισαν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα επιχειρήματα, γιατρέ, αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν ότι έχουμε περάσει από τις εποχές που οι πανδημίες μάστιζαν την ανθρωπότητα, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Ναι. Μέχρι και τελευταία. Ο πρωθυπουργός μας βγήκε και λέει ότι οι γιατροί στο ΕΣΥ είναι περίτη. Είμαστε πολλοί. Νομίζω φτάσαμε στη χειρότερη στιγμή για να αποδειχθεί ότι δεν ισχύει αυτό. Δυστυχώς αποδεικνύεται αυτά που λέμε τόσο καιρό και φαινόμαστε γραφικοί. Εμείς είμαστε στο πλευρό σας, γιατρέ. Να σας ευχηθούμε καλά κουράγια. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και να θυμίσω πραγματικά ζητούμε από όλο το λαό του και της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας να συμπαραστεί στο έργο μας και τηρώντας τα μέτρα, να προστατεύσει και τον εαυτό του και στηρίζοντας τις κινητοποίησεις και τα αιτήματά μας.